Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Δίνεται μια μάχη σήμερα που είναι μάχη για ολόκληρη την Ευρώπη, για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Φαίνεται ότι η κυρίαρχη κύκλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δογματική του νεοφιλελευθερισμού, επιμένουν σε τελεσίγραφα και θέτουν μπροστά στον λαό εκβιαστικά διλήμματα ή να συνεχίσει τις πολιτικές λιτότητας ή να ταπεινωθεί. Και θεωρώ ότι η μόνη απάντηση απέναντι σε αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα είναι η απάντηση της αξιοπρέπειας, η απάντηση της κυριαρχίας του ελληνικού λαού. Και βεβαίως σε αυτόν τον αγώνα του ελληνικού λαού είμαστε όλοι αλληλέγγυοι. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και στην ομάδα μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να εκφράσουμε με κάθε τρόπο τη στήριξη μας, να στιγματίσουμε όλες τις πολιτικές εκείνων που θέλουν να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό. Βλέπουμε να γίνονται εδώ ομές επεμβάσεις στα εσωτερικά του ελληνικού λαού και τις καταγγέλνουμε, όπως βεβαίως κινητοποίησεις γίνονται σε όλες τις χώρες και εδώ στις Βρυξέλλες και σε όλες τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοβουλία των αριστερών βεβαίως κομμάτων και κινημάτων. Να σας πω ότι το ερχόμενο Σάββατο το ΑΚΕΛ καλεί σε μαζική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, όπως βεβαίως αυτή η αλληλεγγύη θα εκφραστεί και αλλού, γιατί θεωρούμε ότι, να επαναλάβω, ότι ο αγώνας του ελληνικού λαού είναι αγώνας όλος μας, είναι αγώνας για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, μια Ευρώπη της ευημερίας και της ανάπτυξης και όχι μια Ευρώπη της λιτότητας και των μνημονιακών πολιτικών. Τίνομαι να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ψηφίζουν μόνο για την Eurovision και το The Voice ή άλλα παιχνίδια της τηλεόρασης. Θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμη σημασίας οι λαοί να αποφασίζουν και με δημοψηφίσματα. Ωστόσο πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί κάτω από τις σημερινές συνθήκες να καταδείξει μια γραμμή πλεύσης με καθαρότητα τέτοια που να υιοθετείται από όλους ως δεδομένη. Εννοώ ότι χρειάζεται μια πραγματικά μεγάλη πλειοψηφία για να μπορέσει να θεωρηθεί ότι ο λαός δείχνει αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Μακάρι ο κόσμος να μείνει ήρεμος, ήσυχος, να πάρει την απόφασή του και η ελληνική κυβέρνηση στη συνέχεια να σταθμίσει το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης και να λάβει τα μέτρα της.